Hello Beauty Junkies, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου και σε ένα καινούριο βίντεο στο οποίο θα μου κάνετε παρέα καθώς καθαρίζω, τακτοποιώ και οργανώνω τα καλλιντικά μου. Είμαστε στο δωμάτιό μου και το λέω αυτό γιατί κάποιοι μπορεί να μην είδατε το βίντεο της ανακαίνησης του δωματίου. Έχω βάψει το δωμάτιο και έχω κάνει κάποιες μικροαλλαγές, όμως δεν ασχολήθηκα καθόλου με την οργάνωση των καλλιντικών. Τα έχω ρίξει όλα μέσα και αυτό γιατί σκεφτόμουν ότι μπορεί να φύγω και να πρέπει να τα βάλω όλα σε κούτες, οπότε κάθε φορά που βαφώ μου τα έβαζα όλα μέσα. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να καθαρίσω λίγο τα καλλιντικά μου, να τα τακτοποιήσω καλύτερα και παράλληλα να κάνω εδώ στο YouTube ένα project pan. Θα βγάλω κάποια από τα καλλιντικά τα οποία θέλω να τελειώσω. Ίσως μερικά από αυτά τα είδαμε και στο τελευταίο project pan που ανέβηκε στο IGTV στο Instagram. Έχω και κάποια προϊόντα που τελείωσα, παρόλο που το προηγούμενο βίντεο ήταν βίντεο με empties. Έχω μία κούτα με άδεια προϊόντα. Το βίντεο με τα empties γυρίστηκε πριν περίπου έναν μήνα, οπότε από τότε μέχρι τώρα έχουν μαζευτεί και άλλα άδεια προϊόντα. Πάμε να σας δείξω λίγο την κατάσταση που επικρατεί στις καταργήρες των καλλιντικών. Έξω ο καιρός είναι πραγματικά χάλια, έχει βγει τρομερός αέρας και βρέχει. Είναι 18 Σεπτεμβρίου και νιώθω, παιδιά, λες και είναι Οκτώβρης. Οι σιρταριέρες με τα καλλιντικά είναι αυτές οι δύο. Στην Alex σιρταριέρα, δηλαδή σε αυτήν εδώ τη σιρταριέρα, έχω μόνο καλλιντικά. Ενώ στη σιρταριέρα που αν δεν κάνω λάθος λέγεται Malm, έχω στα δύο πρώτα σιρτάρια καλλιντικά και στο τελευταίο σιρτάρι είδη για χειροτεχνίες. Αυτά τα είδη κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσουν, γιατί μου πιάνουν πάρα πολύ χώρο, όμως είναι τόσα πολλά που δεν παίζει να τελειώσουν ούτε τη φετινή σχολική χρονιά. Anyway, θέλω να σας δείξω τι γίνεται μέσα στα σιρτάρια για αρχή και μετά να αρχίσω να βγάζω πραγματάκια και να καθαρίζω. Εδώ πέρα πάνω, όπως βλέπετε, έχω αφήσει πράγματα που χρησιμοποιώ το πρωί. Δεν είναι καθόλου καλά οργανωμένα, όμως το πρωί δεν προλαβαίνω να συμμαζέψω, οπότε έχουν συσσωρευτεί πράγματα. Η σιρταριέρα Alex έχει τα μαύρα της τα χάλια. Θέλει οπωσδήποτε ένα καλό συμμάζεμα. Δείτε λίγο τι γίνεται. Είναι πραγματικά πολύ άδικη κατάσταση. Αυτά τα δύο σιρτάρια ήταν σε καλύτερη μοίρα κάποτε. Τώρα όμως και αυτά θέλουν τακτοποίηση. Θα ξεκινήσω το τελευταίο σιρτάρι. Προσπαθώ να έχω το χέρι μου σταθερό. Δεν έχω ακόμα μάθει τις ρυθμίσεις της καινούργιας κάμερας, οπότε ζητώ συγγνώμη αν κάτι δεν φαίνεται όπως πρέπει να φανεί. Δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ για να είμαι ειλικρινή. Θα βγάλω τις ηλεκτρικές συσκευές. Θα τις αφήσω για αρχή έξω και θα δω μετά αν μπορώ να τις βάλω κάπου αλλού. Έχω κάποια καλωδιάκια και κάποια πράγματα. Αυτό είναι για τα χείλη, οπότε θα πάει στο σιρτάρι που έχω τα προϊόντα χειλιών. Α, εδώ έχω και την κεριέρα. Μία ταινία αποτρίχωσης. Θα δω αυτά, μάλλον θα τα αλλάξω μέρος. Αυτά είναι για τα νύχια. Α, αυτό το ρόλι αυτό που ψάχνω να προθέσει. Βασικά, ας βγάλω αυτό το βουλάκι έξω. Okay. Σίγουρα θα βρίσκω διάφορα πινέλα εδώ. Θα τα βγάλω και αυτά σε μία άκρη. Λοιπόν, ανοίγω το επόμενο σιρτάρι, το οποίο κανονικά πρέπει να έχει μόνο κραγιόν και προϊόντα για τα χείλη, όμως μέσα έχει και διάφορα άλλα τα οποία έχουν πεταχτεί. Τα καθαρίζω και τα βγάζω όλα στην άκρη. Αυτό το σιρτάρι, παιδιά, είναι έτοιμο. Τώρα σίγουρα έχω κραγιόν μέσα στα υπόλοιπα σιρτάρια, οπότε
Θα τα βάλω στη πορεία. Εδώ έχει πολλά λάθος πράγματα. Σε αυτό το σιρτάρι πρέπει να έχω τα foundation, τις πούδρες και τα setting spray, όμως όπως βλέπετε γίνεται χαμός. Θα αρχίσω να βγάζω τα άσχετα. Το κάμω CC cream της ELF, το οποίο τελειώνει, μου έχει μείνει μία ή δύο χρήσεις ακόμα. Και αυτά τα έψαχνα, τα μαντιλάκια Glow Tonic της Pixi, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία για μετά το καθαρισμό του προσώπου. Είχα φάει τον τόπο. Λοιπόν, έχω ένα μαύρο κουτί από παλιό PR και εδώ μέσα θα βάλω τα foundation, τα οποία έχουν λίγο στέψει αρκετά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί θέλω να έχω πλέον μόνο προϊόντα που χρησιμοποιώ. Είναι αυτό, δύο κουτάκια Total Control από NYX. Εδώ ακριβώς δίπλα θα βάλω μερικές πούδρες. Λοιπόν, τώρα θέλω εδώ μέσα να βάλω setting spray και κάποια highlighters για το σώμα ή το πρόσωπο. Αυτά δεν τα χρησιμοποιώ πολύ συχνά, οπότε θα μπουν πίσω. Okay. Και τώρα πάμε σε αυτό το σιρτάρι και πραγματικά θέλω να κλάψω, γιατί το δεύτερο και το πρώτο σιρτάρι είναι χάλια. Αυτή την παλέτα προσπαθώ να τη τελειώσω εδώ και μήνες. Είμαι σε καλό δρόμο, έχουν χτυπήσει παν οι 4 από τις 5 πούδρες. Αυτή δεν μπορώ να τη τελειώσω, όμως δεν έχει και καθόλου καλή απόδοση. Θα τη τελειώσω, θα τη δούμε σίγουρα σε βίντεο μέμ της. Τα βγάζω όλα για να καθαρίσω από κάτω. Θα βγάλω τα πάντα και από το πρώτο σιρτάρι και μετά θα αρχίσω να τα φτιάχνω. Λοιπόν, τα πιο πολλά είναι τα highlighters. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, είναι αυτά που δεν μπορώ να τελειώσω, οπότε πάντα είναι τα περισσότερα στη συλλογή μου. Τα highlighters, όπως είπαμε, επειδή είναι τα πιο πολλά, θα μπουν εδώ. Επειδή όμως χωράνε και τα bronzers εδώ, θα βάλω αυτά τα οποία είναι σε υγρή ή mousse μορφή. Contour από Huda και αυτά εδώ τα τρία. Τα υπόλοιπα θα τα βάλω εδώ. Παιδιά, αυτά είναι τα bronzer μου. Και έχω και ένα από Wabi, το οποίο είναι πάρα πολύ σκούρο για τα δικά μου χρώματα. Δεν το έχω ανοίξει, μπαίνει εδώ. Βλέπω όμως ότι εδώ χωράνε και άλλα πράγματα, οπότε θα βάλω και μερικά ρούζ. Το κραγιόν πρέπει να πάει κάτω στα κραγιόν. Και πάμε να βγάλουμε λίγο τα ρουζάκια από εδώ. Στο σιρτάρι με τα foundation θα προσθέσω και κάποια υγρά highlighters, τα οποία βρήκα. Αυτό ας μπει έτσι, γιατί όπως σας είπα τελειώνει, οπότε θα το βάλω στα empties σε λίγες μέρες. Και αυτό και αυτό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα ρούζ τώρα εδώ. Έχω και σε υγρή μορφή και σε compact μορφή. Αυτά τα δύο τα είχα βάλει σε project pan στο Instagram, αλλά δεν έχω καταφέρει να τα τελειώσω. Το bronzer έχει αρκετή ποσότητα μέσα.
Το λουμινόσο έχει ισιώσει αρκετά, αλλά δυσκολεύομαι να τελειώσω ρούζ. Και τώρα με τις μάσκες δεν πολύ φοράω. Αυτό έχει πάρα πολύ έντονη λάμψη, οπότε θα πάει εδώ το ίδιο και αυτό. Αυτό πότε το χρησιμοποιώ, πότε όχι, και αυτό το ίδιο. Είναι τόσα πολλά που δεν τα χρησιμοποιώ όλα. Πάμε τώρα σε μολύβια και eyeliners. Εδώ θα μπουν τα μολύβια ματιών. Βάλω και δύο glitters. Ίσως αυτά θέλουν μεγάλο θικάκι, οπότε μπορεί να τα μεταφέρω πάνω, θα το δω. Η μασκάρα είναι μια χαρά εδώ, οπότε θα μείνουν εδώ. Αλλά τα μολύβια αυτά θα φύγουν από εδώ. Θα βγουν πάνω στο μεγάλο. Λοιπόν, έβγαλα τη θήκη για να την καθαρίσω και να πω ότι οι συγκεκριμένες θήκες είναι πιατοθήκες του IKEA και μπαίνουν ακριβώς μέσα σε αυτή τη σιταριέρα Alex. Τις έχω πάρα πολλά χρόνια, οπότε κάποιοι λεκέδες δεν φεύγουν με τίποτα. Βέβαια, ανακάλυψα ότι μόνο τα Dettol μαντιλάκια βγάζουν πολύ δύσκολους λεκέδες από προϊόντα που είναι στην πραγματικότητα κατά βάση λεκέδες από foundation και concealer. Είχα λερωμένα προϊόντα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έβγαιναν με τίποτα, με κανένα καθαριστικό προϊόν. Η λύση, παιδιά, είναι τα Dettol μαντιλάκια για να καθαρίζετε τα καλλυντικά σας. Βγαίνουν όλα, όλα, όλα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε σε αυτό το μεγάλο θικάκι eyeliners, μολύβια ματιών, κάποια glitters και κρέμα για βλεφαρίδες. Τι ωραία πλώνονται έτσι. Και το αγαπημένο Duraline θα βάλω εδώ, το οποίο ξυπνάει ακόμα και το πιο στεγνό προϊόν, όπως βλέπετε, και αυτό μου τελειώνει. Κρίμα. Λοιπόν, πρέπει να βάλω primers και concealers κάπου. Προϊόντα για τα φρύδια θα βάλω εδώ. Τελείωσε και αυτό το σιρτάρι. Έχει μείνει μόνο το πρώτο σιρτάρι και πάμε να το δούμε. Οπότε θα βάλω κάποια κλειστά primer πίσω-πίσω. Δεν τα έχω ανοίξει αυτά καθόλου. Είναι για βίντεο πρώτων εντυπώσεων. Το πρώτο σιρτάρι τακτοποιήθηκε και λέω τώρα να αρχίσω να βγάζω πράγματα για το project pan το οποίο κάνω στο IGTV, όμως αυτή τη φορά θα κάνω και εδώ στο YouTube. Λοιπόν, από primer δεν θα βγάλω κάποιο. Νομίζω πως όλα πρέπει να τα χρησιμοποιήσω. Από εδώ θέλω να βγάλω σίγουρα αυτή την υγρή σκιά, γιατί θα χαλάσει. Βέβαια, έχει μείνει πολύ λίγη ποσότητα, οπότε καλό είναι να τελειώσω. Πέρα από αυτή την υγρή σκιά, λέω να βγάλω και αυτή την υγρή σκιά. Μάλλον θα βάλω και αυτό το μολυβάκι. Κανονικά πρέπει να τελειώσω αυτό το Revolution Concealer Define, γιατί το έχω πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, εδώ δεν ανοίγει, να, κάπου ατζώνει. Εδώ έχω αρκετά πράγματα όπως βλέπετε. Λοιπόν, θέλω να τελειώσω κανένα highlighter, αλλά δεν μπορώ. Οπότε δεν ξέρω αν θα βάλω κάποιο. Θα βάλω μάλλον το Mary Lou, το οποίο το είχα βάλει και στο project pan του Instagram. Έχει χτυπήσει pan, αλλά δεν τελειώνει με τίποτα, οπότε νομίζω θα προσπαθήσω να το τελειώσω. Το ίδιο θα κάνω και με αυτό το ρουζ. Κάτι άλλο από εδώ δεν βάζω. Α, μάλλον θα βάλω και αυτό εδώ, το concealer από LA Girl, γιατί έχει μείνει πολύ λίγη ποσότητα. Τώρα που το θυμήθηκα θα βάλω και ένα ακόμη concealer που το έχω καιρό. Και σχεδόν τελειώνει. Και είναι αυτό της Maybelline. Από μασκάρα θέλω να ξεφορτωθώ την Last Sessional Sky High μασκάρα, γιατί έχω και μία δεύτερη. Είναι φανταστική, είναι τέλεια, τη χρησιμοποιούσα πάρα πολύ. Οπότε έχει αρχίσει να τελειώνει, έχει μία-δυο χρήσεις ακόμα μέσα. Τι άλλο να βάλουμε στο project pan. Μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, να τελειώνω προϊόντα. Πάμε κάτω. Λοιπόν, εννοείται Elf Camo CC Cream, γιατί τελειώνει όπως βλέπετε. Και φυσικά την παλέτα που προσπαθώ να τελειώσω μήνες τώρα. Από Setting Spray. Αυτό το χρησιμοποιώ πάρα πολύ στην καθημερινή βάση, μου αρέσει. Παρόλο που είναι οικονομικό, έχει μάτα αποτέλεσμα και δίνει έτσι κάποια διάρκεια στο μακιγιάζ. Θα βάλω όμως και το Prime and Fine της Catrice.
Αυτά τα δύο νομίζω είναι εντάξει. Από πούδρες πρέπει οπωσδήποτε να ξεφορτωθώ αυτήν, γιατί είναι σαν πούδρα μωρού, δεν μου αρέσει καθόλου. Οπότε σε αυτό το κουτάκι έβαλα τα προϊόντα τα οποία θέλω να τελειώσω και πιστεύω ότι θα δείτε κάποια στιγμή σε βίντεο με empties. Πάμε να συνεχίσουμε με την διπλή σιταριέρα τώρα. Πριν περάσω στη μεγάλη σιταριέρα, πάμε να δούμε τι γίνεται πάνω από τη σιταριέρα που μόλις τακτοποίησα. Έχει πάνω ένα καθρέφτη, μία κρέμα σώματος και κάποια άλλα πραγματάκια. Μέσα σε αυτό το κουτί έχω καινούργια προϊόντα τα οποία δεν έχω ανοίξει και πρόκειται να χρησιμοποιήσω στο κοντινό μέλλον. Οπότε τώρα ας καθαρίσω λίγο αυτά εδώ τα πράγματα. Οπότε αυτά φεύγουν από εδώ μαζί με αυτό το θεοβρώμικο σφουγγαράκι και πάνε για πλύσιμο. Πάμε να δούμε τι γίνεται σε αυτή την πλευρά. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τα κουτιά έχω καθαρά πινέλα, τα οποία χρησιμοποιώ αρκετά συχνά θα έλεγα. Με βόλεψαν πολύ αυτά τα κουτιά, γιατί είναι συμμαζεμένα και μπορώ να τα έχω πάνω στο γραφείο. Βέβαια, δεν είναι λύση αυτή, δεν μπορούν να παραμείνουν εδώ πέρα πάνω, οπότε θα προσπαθήσω να τα τοποθετήσω μέσα στο σιρτάρι. Σε αυτό το κουτί από Pixi έχω skincare προϊόντα που χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση. Και εδώ πέρα πάνω στο ράφι έχω κάποιες παλέτες. Μου αρέσει να τις έχω εδώ, οπότε δεν θα τις αλλάξω θέση. Αυτό πρέπει να φύγει από εδώ. Μέσα στα χυλάκια έχω μολύβια χιλιών και εδώ πέρα πίσω έχω δύο καινούργιες παλέτες που θα τις χρησιμοποιήσω σε κάποιο βίντεο πρώτων εντυπώσεων. Έχω όλα τα lip liners εδώ πέρα. Κάθε φορά που θα βάλω κραγιόν, κατεβάζω το κουτάκι και χρησιμοποιώ τα lip liners από εκεί. Δεν κλείνει καν τώρα έτσι πως τα έχω βγάλει τα πράγματα. Το δεύτερο σιρτάρι είναι κάπως καλύτερο. Εδώ πέρα έχω μόνο skincare προϊόντα και θέλω λίγο να τα τακτοποιήσω καλύτερα. Έχω κατεβάσει μάσκες και προϊόντα για το σώμα. Και στο τελευταίο σιρτάρι, παιδιά, αχ, δεν θέλετε να ξέρετε τι έχω. Έχω πάρα πολλά σχολικά και πραγματάκια για χειροτεχνίες, οπότε αυτό το σιρτάρι θα παραμείνει ως έχει και δεν θα ασχοληθούμε καθόλου στο σημερινό βίντεο. Εδώ χρειάζεται, όπως σας είπα, μια μικρή τακτοποίηση. Εδώ μέσα βάζω μασκούλες, καινούργια skincare προϊόντα τα οποία θα χρησιμοποιήσω στο κοντινό μέλλον. Και δεν χωράει αυτό τώρα. Έχω διαλύσει αυτά τα ακριλικά σιρταράκια από το Jumbo και μέσα έχω βάλει μάσκες και διάφορα πραγματάκια, οπότε έχουν τοποθετηθεί όμορφα στα σιρτάρια, σακουνάκια, λοσιόν για τα κουνούπια. Αγαπημένη μάσκα από Natura Siberica για τα μάτια, μπαίνει όμως στο Project Pan γιατί έχω πολύ καιρό να τη χρησιμοποιήσω, την έχω ήδη πολύ καιρό και νομίζω ότι πρέπει να τελειώσω σιγά σιγά. Θέλω να τελειώσω και την White Magic από Beauty Jar, είναι υπέροχη και κάνει καταπληκτική δουλειά στα ακνεϊκά δέρματα, όμως την έχω ήδη ένα χρόνο και πρέπει να τελειώσει γιατί αυτή έχει πολύ μεγάλο ποσοστό σε φυσικά συστατικά, οπότε θεωρώ ότι σε λίγο καιρό θα χαλάσει. Στο Project Pan όμως θα μπει οπωσδήποτε αυτό. Έχει μία-δύο χρήσεις. Δεν το χρησιμοποίησα όλο το καλοκαίρι και φοβάμαι ότι μπορεί ήδη να έχει χαλάσει, δεν ξέρω. Βέβαια έχω και ένα κλειστό εδώ, ένα τελείως καινούριο. Είναι αυτό. Αυτά τα τρία από skincare βάζω στο Project Pan. Λοιπόν, κάπου εδώ θα βάλω και αυτό για το πλύσιμο των πινέλων. Θα βάλω εδώ και τις ταινίες αποτρίχωσης, γιατί τις θεωρώ skincare. Θα πρέπει να σας πει εδώ. Μάσκες. Και η καινούργια οδοντόβουρτσά μου από την Foreo, την οποία δεν έχω αρχίσει ακόμα να χρησιμοποιώ. Ας μπει όμως και αυτή εδώ. Εδώ μέσα τι έχω ρε παιδιά. Α, είναι τα καινούργια προϊόντα της NYX. Και έλεγα πού τα έχω βγάλει, πού τα έχω βγάλει. Έχω όλα αυτά παιδιά από την NYX, είναι καινούργια.
και butter gloss και πουδρίτσες. Αυτό το σοκολάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, καινούργια προϊόντα από Essence που δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα σε βίντεο. Βλέπετε το χαμούλι εδώ. Καθρέφτη καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο μικρή μητούλα? Καλή μία παλιέτα που χωράει κάτω τώρα πια. Και αυτή χωράει κάτω, αλλά δεν θα μπει κάτω. Αυτή όμως θα μπει, θα μπει. Λοιπόν, έχω ένα κουτί της MAC εδώ, το οποίο έχει μέσα προϊόντα που δεν έχω χρησιμοποιήσει. Έχω αγοράσει δύο καινούργια foundation. Είναι το κλασικό Studio Fix Fluid της MAC, το οποίο, παιδιά, έχω πάρα πολλά χρόνια να το δοκιμάσω. Έχω την απόχρωση NC18, έχω το Estée Lauder Double Wear κλασικά και αυτό είχα όμως χρόνια να το πάρω. Αλλά όπως καταλαβαίνετε το ξαναπήρα, ένα καινούργιο Butter Bronzer, δύο καινούργιες MAC σκιές, ένα lipstick και ένα eye pencil. Μου αρέσει πολύ αυτό το κουτάκι, οπότε τα έχω εδώ. Θα δούμε κάτι από αυτά στο βίντεο πρώτων εντυπώσεων που σας λέω από την αρχή αυτού του βίντεο. Μάλλον θα δούμε αυτό, γιατί έχω πολλά χρόνια να το πάρω και να το δοκιμάσω στο πρόσωπό μου. Μπαίνει μέσα. Να μπει εδώ, έτσι. Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, εδώ μέσα στο κουτί του Jericho έχω βάλει τις παλέτες από τη συνεργασία που είχε κάνει η Catrice και η Essence με την Disney. Τις έχω αποθηκεύσει εδώ, κάποια στιγμή θέλω να τις βγάλω στην επιφάνεια για διακοσμητικές, αλλά προς το παρόν μια χαρά είναι εδώ. Εδώ μέσα τι έχω? Αχ, και το ψάχνα. Είναι ένα σταυρουδάκι. Λοιπόν, βγάλω το έξω αυτό για να το βάλω. Ένα καθρεφτάκι που είναι πολύ ωραίο για τα φρύδια. Θα μπει εδώ που έχω τα κοκαλάκια. Εδώ μέσα. Έλα ρε παιδιά, και όλο το καλοκαίρι ψάχνω αυτά τα μπιζού. Μιλάμε, έφαγα τον τόπο. Τα είχα όλα εδώ μέσα. Από το να αλλάζω θέση τα πράγματα, τα χάνω. Τακτοποιήθηκαν όλα τα πράγματα και νομίζω πως και εδώ πέρα πάνω μια χαρά είναι έτσι. Το κουτί αυτό δεν μπορώ να το βάλω μέσα στο σιρτάρι, γιατί πιάνει πάρα πολύ χώρο. Οπότε, επειδή χρησιμοποιώ αυτά τα προϊόντα κάθε μέρα και πολλές φορές, αυτό το κουτί μπορεί να πάει και πάνω στο γραφείο μου, είπα να το αφήσω έξω. Σίγουρα θα μπορούσα να τα έχω οργανώσει καλύτερα, όμως προς το παρόν νομίζω ότι είναι μια χαρά. Εξάλλου έχω και άλλα θέματα τα οποία με απασχολούν αυτό το διάστημα. Η επόμενη σεζόν μάλλον θα είναι αρκετά απαιτητική. Θα μάθετε κάποια νέα σε κάποιο επόμενο βίντεο vlog. Αυτά για σήμερα φίλοι μου, μέχρι το επόμενο βίντεο μην ξεχάσετε να χαρίσετε ένα like σε αυτό το βιντεάκι, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας και να μου αφήσετε κάτω στα σχόλια ένα σχόλιο στο οποίο θα μου λέτε πώς αλλιώς θα μπορούσα να οργανώσω τα πράγματά μου. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλιά και πολλά, γεια σας!